Με τις μνήμες από την τραγωδία στα Τέμπη να είναι ακόμα νοπές, η Μαρία Καριστιανού, η οποία έχασε την 20χρονη κόρη της στο φρικτό δυστύχημα, συγκλονίζει. Εγώ, κύριε Σαχίνη, έλεγα στην κόρη μου, μην πας με αυτοκίνητο και κτέλ, το φοβάμαι. Πάρε το τρένο, της έλεγα. Εγώ της το έλεγα. Καταλαβαίνετε πως εγώ σηκώνομαι κάθε πρωί. Και πρέπει να βγάλω τη μέρα. Και πρέπει να βλέπω τους δολοφόνους του παιδιού μου να είναι ελεύθεροι. Και ωραίοι. Και αλαζόνες. Η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, σε συνέντευξή της στον 1984 και τον Γιώργο Σαχίνη, αποκαλύπτει μία σειρά πρωτοφανών μεθοδεύσεων συγκάλυψης ευθυνών σε όλα τα επίπεδα. Είναι δυνατόν να πηγαίνω εγώ στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και να, της λέω αυτά τα πράγματα και τι να μου πει, ναι, είναι μεμπτό, δεν είναι μεμπτό, είναι ποινικά κολάσιμο ή οτιδήποτε, να μου λέει τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν, πάτε στην εκκλησία να σας βοηθήσει, κοιτάξτε μπροστά τη ζωή σας. Έτσι σας είπανε. Με συγχωρείτε, η δικαιοσύνη σας είπε πάτε στην εκκλησία και κοιτάξτε μπροστά τη ζωή σας και δεν ξέρω αν υπάρχει έγγραφο μπαζώματος. Με πήραν τηλέφωνο και μου το είπαν. Σοβαρά ακριβώς, μιλάμε. Ακριβώς. Μπορείτε να καταλάβετε πώς φεύγαμε εμείς για να πάμε σπίτια μας. Μπαίναμε στο αυτοκίνητο και ουρλιάζαμε. Η Μαρία Καριστιανού καλεί τους πολίτες να συμπαρασταθούν στον αγώνα που δίνουν μήνες τώρα οι οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν άδικα στο θλιβερό δυστύχημα, συνυπογράφοντας το αίτημα άρσης ασυλίας όλων των πολιτικών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Ο κόσμος έχει πολύ δύναμη. Ο κόσμος, αν υπογράψει ένα ψήφισμα, για παράδειγμα, αν υπογράψει το ψήφισμα που βγάλαμε για την άρση ασυλίας και πάρουμε ένα πολύ μεγάλο νούμερο, πάνω από 500.000, έχουμε δύναμη. Εγώ, γι' αυτό έβγαινα πάντα και ζητούσα, παιδιά, βοηθήστε, υπογράψτε το ψήφισμα για την άρση ασυλίας. Θα μου δώσετε μια δύναμη όταν θα βγω στο εξωτερικό να τους κυνηγήσω για αυτό το πράγμα. Θα έχω μια άποψη, δεν θα είμαι μια Μαρία Καριστιανού που το ζητάει, θα έχω δίπλα μου 500.000 Έλληνες που το ζητάνε. Εμείς έχουμε επιλέξει την πλατφόρμα Change, αλλαγή δηλαδή, change.org, από το organization.org. Εκεί μπαίνοντας, άμα γράψουν το τατέμπι, είτε στα ελληνικά είτε σε λατινικά, θα βγάλει το ψήφισμα. Και μόνη να μείνω, το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα συγκαλυφθεί, δήλωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία αγωνίζεται αδιάκοπα προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη. Καταρχήν να πω για τον αγώνα το δικό μας. Είναι ένας αγώνας που από την πρώτη μέρα είχα πει, ακόμη και όλα, επειδή θα είναι πολλά χρόνια, ακόμη και αν όλοι με το πένθος με τον οποιοδήποτε λόγο αποσυρθούν, Μόνη μου, εγώ, η μία, θα το τρέχω μέχρι εκεί που θα πάει. Και άμα δεν πηγαίνει, εγώ θα συνεχίσω να το τρέχω. Και ό,τι και να γίνεται γύρω μου, εγώ κοιτάζω μπροστά το φως, κοιτάζω το πρόσωπο της κόρης μου και πάω μόνο εκεί. Δεν μην νοιάζει το σκοτάδι δίπλα μου. Εγώ θα φωνάζω για αυτό το έγκλημα μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής μου.